Το πέρασμα της πύρινης λέλαπας από τον κάτω δρυτό βουνί και τα πολεμίδια πριν από λίγα 24 ώρα ήταν καταστροφικό. Περιβόγια, μπέλια, λεόνες, χτινοτροφικά υποστατικά και γεωργικά εργαλεία έγιναν στάχτη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και οι διοκτήτες τους είναι σε απόγνωση. Έμεινε με διάκριση, με σπίτι, με τίποτες. Τίποτε ρε κουμπάρι, τίποτε. Και με το γεγάνι της καρκιάς μου που τα κάμα. Έκρουσα να δέντρα γεννήτρια. Χτίνα με τη φαντάστη. Ζητούν στήριξη από την πολιτεία για να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Πάντως οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι οι ζημιές δεν προκλήθηκαν μόνο από τη μεγάλη πυρκαγιά. Οποιοςδήποτε να βάλει μια φωτιά και να έρχεται η πυροσβεστική ή οποιοςδήποτε να βάλει έναν τράκτορ και να τα καταστρέφει ούλα. Γιατί 10 χρονών κόπος. Μία πρώτη εκτίμηση των ζημιών έγινε από τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας σε Λάρνακα και Λεμεσό. Οι κοινοτάρχες Κάτοδρη και Βουνίου απευθύνουν δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση για αποζημιώσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους για να μην κοπεί η όρεξή τους που τα δέντρά τους, να είναι να τους βοηθήσουν έστω να τα ξαναφυτέψουν. Μπορεί η κυβέρνηση να είναι να δώσει μια βοήθεια διότι καταστρέφει την περιουσία τους, είναι ένα δικαίωμα. Ζητούν μια βοήθεια από την κυβέρνηση. Πάντως, ο Υπουργός Γεωργίας Σοφοκλής Αλετράρης σημείωσε ότι για να κηρυχθεί μια περιοχή ως πληγήσα θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια, να καλύπτει έκταση 50 εκταρίων και το ποσοστό της ζημιάς να είναι τουλάχιστον στο 50%. Και τότε όσοι έχουν επηρεαστεί θα υποβάλουν αιτήσεις, να ετοιμαστεί ένα ειδικό σχέδιο, ένα ειδικό καθεστώς ενίσχυσης. Άρα είναι λίγο νωρίς να πω εάν οι ζημιές που υπήρξαν λόγω των πυρκαγιών καλύπτονται από το σχέδιο αυτό και μπορούν να αποζημιωθούν. Ο Υπουργός Γεωργίας διαβεβαίωσε παράλληλα ότι θα εξετάσει και τις καταγγελίες που αφορούν καταστροφές από τα πυροσβεστικά οχήματα.